Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνω με την καλή την κάμερα από τότε που έκανα την εγχείρηση νομίζω και είμαι βαμμένη. Παρατήρησα ότι στα άλλα μου βίντεο μιλάω πάρα πολύ γρήγορα και σκέφτηκα ότι ίσως είναι καλύτερο και πιο χαλαρωτικό για σας να μιλάω πιο σιγά και να κάνω μια προσπάθεια να... Εκτός όταν είναι εντελώς χιουμοριστικά τα βίντεο, βλέπετε η βλακεία δεν μου επιτρέπει να κάνω ένα σοβαρό βίντεο. Είδατε πόσο σοβαρά το ξεκίνησα και ήδη έχω φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να γελάω από μέσα μου και να μην μπορώ να κρατηθώ. Συγγνώμη. Δεν θα επαναληφθεί. Δεν θα ξαναυπάρξει σοβαρό βίντεο. Λοιπόν, βάφτηκα σήμερα, λοιπόν, αγαπημένα Μαΐου, δεν μπορώ να σας κάνω, γιατί έκανα την εγχείρηση το Μάιο στη μύτη μου, οπότε δεν βάφτηκα και πολύ και δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Αν θα πρέπει να διαλέξω είναι η Bepanthol Intensive Eyes Face, που μου άρεσε πάρα πολύ και άρχισα να τη χρησιμοποιώ το Μάιο. Πολύ ικανοποιημένη, πολύ καλή ενυδάτωση, καθόλου σπυράκια, πολύ καλή για τα μάτια. Το έχω ξαναπεί, πολύ καλή συσκευασία, πολύ καλή τιμή. Επίσης, La Roche Posay, το L'Oréal Tint Mineral, στο νούμερο 11, με SPF 25. Πάρα πολύ ωραία πούδρα, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις πούδρες που πουλάνε στα μαγαζιά με τα καλλυτικά. Η δικιά μου λίγο βρώμικη τώρα, εντάξει, μπορείτε να τη δείτε πώς είναι, έχει και καθρεφτάκια. Από κάτω μπαίνει το σφουγγαράκι, το μόνο ελάττωμα ότι δεν έχει τρυπούλες από εδώ κάτω για να αναπνέει το σφουγγαράκι, αλλά εντάξει, λεπτομέρεια. Ούτως ή άλλως δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το σφουγγαράκι. Είναι πάρα πολύ καλή, έχει πολύ καλή κάλυψη. Λέει χωρίς preservatives, χωρίς φαντάζομαι παραμπές και τέτοια θα είναι. Χωρίς άρωμα, πολύ καλή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλα στα αγαπημένα Μάιου, να σας προτείνω, κορίτσια, δεν πολύ έχω. Δηλαδή κάτι που να πέφτει η προσοχή μου, γιατί βλέπω τόσο με αυτά που χρησιμοποιώ, είναι αυτά που είχα. Δηλαδή δεν έχω κάνει κάτι διαφορετικό, δεν είχα και πολύ όρεξη να μακιαριστώ και γενικά ήταν λίγο δύσκολος μήνας ο Μάιος, σε συνδυασμό με το να πέσει ο καιρό, σε συνδυασμό με το ότι πήραμε τόσα σκυλιά και ασχολούμαστε με τα σκυλιά μας, σε συνδυασμό με το ότι έκανα την εγχείρηση και τέλος πάντων ήταν ένας μήνας που το μακιγιάζ με απασχόλησε ελάχιστα. Σήμερα έχω κάνει ένα διαφορετικό μακιγιάζ από τις άλλες μέρες. Έχω βάλει σκούρη σκιά καφέ στο μάτι μου, eyeliner, μάσκαρα, ένα nude καφέ κραγιόν και λίγο bronzer στα μάγουλα. Και αυτό θέλω να σας δείξω σε αυτό το βίντεο, αυτό το κραγιονάκι που πήρα. Λέγεται Pretty Cream and Glaze Lipstick. Είναι από τη Floor Mart, σας είπα ότι παρήγγειλα από εκεί. Είναι το P303. Αυτά τα χέρια μου έτσι όπως τρέμουν. Εντάξει, δεν έχω Parkinson, απλά έχω θέμα. Εντάξει. Αυτό έλειπε, να έχω και Parkinson. Τέλος πάντων. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι nude, αλλά αρκετά καφετή. Και δεν σε κάνει να φαίνεσαι σαν πεθαμένη. Μου άρεσε. Μ' αρέσει η μυρωδιά της Floor Mart, μ' αρέσει η υφή, μ' αρέσει η συσκευασία, μ' αρέσει η τιμή. Α, είναι τουρκικά, τώρα το διάβασα. Made in Turkey. Έτσι εξηγείται και η σχέση ποιότητας τιμής. Ό,τι καλλυντικά έχω δοκιμάσει που γίνονται στην Τουρκία, ποιότητα τιμή είναι πολύ καλή. Ύστερα βέβαια η Τουρκία αναπτύσσεται, η Ελλάδα όχι. Τέλος πάντων. Τα μαλλιά μου τα έχω μαζεμένα πίσω, τη χέρια δηλαδή με τσιμπιδάκια, γιατί ακόμα αντιστέκομαι και το στοίχημα ισχύει, δεν τα έχω κόψει και δεν τα έχω βάψει για το 2012. Με τρελαίνουνε όμως, με τρελαίνουνε γιατί είναι απάλευτα, αλλά επιμένω και θα επιμένω και θα κουρευτώ και θα τα βάψω, αν θα τα βάψω δεν ξέρω, θα κουρευτώ,
το 2013. Μπορεί να περιμένω να πάει 12 η ώρα να έχω την κομμότρια στο σπίτι και μόλις άλλαξε χρόνο να κουρευτώ. Μπορεί να μην κουρευτώ, ας πούμε, μέχρι το Μάρτιο του 2013, αλλά μέσα στο 2012 δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω ψαλίδι στο μαλλί μου. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και ας γυρνάω σαν τη Ζουρλή. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω βάλει σκοπό να μακρύνω τα μαλλιά μου αυτή τη φορά και θα το καταφέρω. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα γυρνάω όλο το 2012 σαν τη Ζουρλή, so be it. I don't give a shit. Ναι, πραγματικά don't give a shit. Λοιπόν, μετά, ένα προϊόν που συζητιέται τελευταία, αυτό το lipstick εδώ, από τα H&M, το Hibiscus. Πήγα και το πήρα κι εγώ. Είναι αυτό το κόκκινο. Να σας πω την αλήθεια, κορίτσια, δεν μ' άρεσε. Δεν εντυπωσιάστηκα. Δεν είναι τόσο vibrant στα χείλια. Ροζοφέρνει κάπως. Δεν μου αρέσει καθόλου η χάρτινη συσκευασία. Πολύ ψεύτικη. Ωραίο είναι μόνο έτσι για διακοσμητικό, για να το βάζετε. Επίσης, για να περνάτε την ώρα σας άπειρες... ορίστε, προσπαθώντας να ταιριάξετε το πάνω με το κάτω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, έχει και πολύ λίγα... 35 κάνει. Αλλά... έχουμε άπειρα, δεν έχουμε, εσείς μπορεί να μην έχετε. Εγώ έχω όμως άπειρα κόκκινα κραγιόν, πολύ καλύτερα από αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα το φορέσω, πιστεύω ότι θα το χαρίσω κάπου. Και δεδομένο της συσκευασίας του και δεδομένο το χρώμα του, θα το χαρίσω μάλλον σε καμία μικρή μου ξαδέρφη. Αυτά είχα να πω για αγαπημένα προϊόντα Μαΐου. Για αγορές και τα λοιπά. Έχω βέβαια κάνει και άλλες αγορές, αλλά δεν υπάρχει λόγος να σας τα δείξω, είναι χαζουμάρες. Χαζουμάρες δεν είναι, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει λόγος να σας δείξω. Επίσης πήρα αυτά από τα H&M, τα 295. Βλακιούλες θα μου πείτε, αλλά μ' άρεσαν. Βάζεις μέσα διάφορες μαλακιούλες. Πήρα αυτό και αυτό. Αυτά τα δύο χρώματα μου αρέσει. Τι θα βάλω εδώ μέσα, ο Θεός και η ψυχή τους. Λοιπόν. Κλείνω αυτό το βιντεάκι και επιστρέφω στο επόμενο βιντεάκι με κάτι πολύ διαφορετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Πείτε μου τη γνώμη σας για τα προϊόντα που σας έδειξα. Πείτε μου αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Θα σας δείξω και άλλα από τη Flormar που πήρα, αλλά θα σας τα δείχνω σιγά σιγά. Επίσης, εάν θέλετε να κάνετε κάποια παραγγελία από το site, να σας προειδοποιήσω ότι τα χρώματα που δείχνει στο site δεν έχουν καμιά σχέση με τα χρώματα που λαμβάνετε στο σπίτι. Οπότε καλό είναι να πάτε να τα δείτε πρώτα στο stand. Αν δεν μπορείτε να τα δείτε στο stand, αφήστε μια ερώτηση κάτω. Παραδείγματος χάρη, πείτε μου, μου άρεσε αυτό το χρώμα ή θέλω ένα τέτοιο χρώμα ή γενικά, ρε παιδί, βρείτε έναν τρόπο να βρείτε swatches. Γιατί, ας πούμε, να σας κάνω κι εγώ αυτό swatch στο χέρι μου. Γιατί δεν έχει σχέση το site με το αυτό που παίρνετε. Δηλαδή μπορεί να την πατήσετε. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου. Τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια, γεια σας!